Μια φέτος καλύτερη από την περσινή και να απαντήσουμε άλλη μια φορά στην αντιπολίτευση η οποία άφησε ένα λαό χωρίς κοινωνική προστασία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κοινωνική προστασία δεν υπάρχει στο ελληνικό κράτος. Είναι η πρώτη φορά που στείλουμε ένα κράτος κοινωνικής προστασίας και αν μου δώσετε το χρόνο θα το πω. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Το δεύτερο, τον άφησε χωρίς ένα δίχτυ ασφάλειας σε αυτούς που ρήμαξε. Δηλαδή στους συνανθρώπους μας, που δυστυχώς είναι ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, οι οποίοι βρέθηκαν λόγω της κρίσης πραγματικά σε συνθήκες και ένδυας, αλλά και μεγάλης ανάγκης. Και το τρίτο βέβαια είναι ότι δεν μπορεί παρά η Νέα Δημοκρατία να σκέφτεται όπως σκέφτονται οι πιο ακραίοι δεξιοί, για να μην το πω οι πιο ακραίοι νεοφιλελεύθεροι, ότι ό,τι δίνεις για τις κοινωνικές δαπάνες πετιούνται, είναι πεταμένα λεφτά. Για τις κοινωνικές δαπάνες οι άνθρωποι αυτοί σκέφτονται ότι πάνε στη μαύρη τρύπα ό,τι δίνεις. Αντίθετα, όλες οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι για κάθε ευρώ που δίνεις στις κοινωνικές δαπάνες πολλαπλασιάζεται επί 1,03 έως 1,6 στο ΑΕΠ. Άρα, όχι μόνο δεν είναι λεφτά που πάνε χαμένα, αλλά είναι λεφτά τα οποία προστίθενται στην ανάπτυξη. Κύριε Φωτή, σας κατηγορούν όμως ότι μέσω της υπερφορολόγησης παίρνετε χρήματα από κάποιους και τα δίνετε σε κάποιους άλλους. Μεταβιβάσεις δηλαδή ουσιαστικά χρημάτων των φορολογούμενων που δεν κάνουν τη σωστή διαχείριση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι γεγονός ότι πολλά από τα μέτρα τα οποία αναγκαζόμαστε να παίρνουμε κάτω από τους όρους τους μνημονιακούς πλήττουν μεγάλες ομάδες του ελληνικού πληθυσμού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήνεις τους πιο αδύναμους απροστάτευτους. Η αριστερά πάντα μιλάει για αναδιανομή του πλούτου. Πάντα μιλάει και λέει ότι ο πλούτος δεν μπορεί να είναι στα χέρια ελάχιστον και όλοι οι άλλοι να χάνουν μονίμως. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά την κρίση το 1/4 το πιο φτωχών Ελλήνων, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια, έχασαν 40% των εισοδημάτων τους. Ενώ το 1/4 των πιο πλουσίων και μέσα σε αυτούς το 10%, το 10% ακόμη και το 1% αν θέλετε, αύξησαν τα εισοδήματά τους, βεβαίως μετερχόμενοι των περιβόητων μεθόδων όλων νομίμων, εγώ δεν τις θεωρώ νόμιμες, των Paradise Papers, δηλαδή αύξαν τα πλούτη τους μέσα στην κρίση. Άρα για αυτούς η κρίση ήταν πράγματι ευκαιρία. Λοιπόν, εμείς είμαστε υπέρ της αναδιανομής του πλούτου. Θα την υποστηρίξουμε και όσο θα βγαίνουμε από τα μνημόνια, ελπίζουμε ότι και θα ελαφρώσουμε τα βάρη, θα ελαφρύνουμε τα βάρη τα φορολογικά για τους Έλληνες, διότι δεν είναι ο στόχος μας υπερφορολόγηση με τίποτα, αλλά και θα φτιάξουμε ένα κράτος κοινωνικής προστασίας όπου ο Έλληνας πολίτης θα ενημερώνεται για τα δικαιώματά του από τα κέντρα κοινότητος αλλά και από τον ΟΓΑ, ο οποίος είναι ο καινούργιος οργανισμός ΟΠΕΚΑ που θα δίνει όλα. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά, κύριε Φωτίου, και να ξεκινήσουμε με το κοινωνικό μέρισμα. Η προθεσμία της παράτασης που είχατε δώσει για ορισμένες κατηγορίες έληξε χθες. Ποια είναι η εικόνα, πώς πήγε το κοινωνικό μέρισμα, πώς διατέθηκε αυτό και αν υπήρξαν κάποιες αδικίες που τις μπορέσατε και τις διορθώσατε την τελευταία στιγμή. Κοιτάξτε, το κοινωνικό μέρισμα άγγιξε, δηλαδή δόθηκε σε 3,5 περίπου εκατομμύρια. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω το εξής, ότι μπαίνοντας στην κρίση κατά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην φτώχεια ή σε κίνδυνο φτώχειας βρισκόταν 2.900.000 συμπολίτες μας. Όταν εμείς αναλάβαμε, αυτό το νούμερο είχε γίνει 3.900.000.
Δεν ξέρω αν σας λέει σε κάτι σε σχέση με το κοινωνικό μέρισμα. Σκεφτείτε τα δύο νούμερα αυτά κοντά-κοντά. Βοηθάει όμως αυτό το κοινωνικό μέρισμα. Δηλαδή, πολλοί λένε ένα 500 ή ένα 400 που θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, και το λένε και απαξιωτικά, αν θέλετε, πολλοί από την αντιπολίτευση κυρίως, μπορεί αυτό να βοηθήσει αυτές τις οικογένειες. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που φτάσανε τον κόσμο να μην έχει ούτε έναν εργαζόμενο. Θυμάμαι τώρα τον κύριο Παπανδρέου σε εκείνο το καταπληκτικό που δεν είχαμε καταλάβει όταν το έλεγε. Θα καταφέρουμε έστω και σε κάθε οικογένεια να υπάρχει ένας τουλάχιστον εργαζόμενος. Τότε ήταν σαν ύποπτο χρόνο και δεν καταλαβαίναμε και τι λέει. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι εννοούσε κανείς εργαζόμενος. Και τώρα οι οικογένειες λέτε... λοιπόν... Ναι? Και τώρα που λέτε για τους εργαζόμενους, έτσι. Επιδοτείτε, και καλά κάνετε, κατά την προσωπική μου άποψη, τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού. Έχετε ένα δίχτυ προστασίας, όμως υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουν και οι άνεργοι. Εντάξει, δίνουμε το επίδομα και μια πολιτική για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνεργοι και πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα. Έχετε προγράμματα, δηλαδή σχεδιάζετε κάτι, γιατί σας κατηγορούν και σε αυτό το ότι δεν δημιουργείτε δουλειές, δεν είναι ανταγωνιστική οικονομία, δεν δημιουργείτε τις προϋποθέσεις να έρθουν επιχειρήσεις να έχουμε δουλειές. Εντάξει, όποιος παρακολουθεί αυτές τις μέρες αλλά και τους τελευταίους μήνες το Υπουργείο Εργασίας θα δει ότι έχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα κινήτρων και αντικινήτρων, αν θέλετε, για όσους επιχειρούν την αδήλωτη ή την απλήρωτη εργασία. Κινήτρων, λοιπόν, για να υπάρχει κανονικότητα στην αγορά εργασίας. Γιατί το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι να υπάρξει μια αγορά εργασίας η οποία θα επανέρχεται σιγά-σιγά σε μια κανονικότητα. Δηλαδή, ξέρετε ότι ακόμη και τα μέτρα τα τελευταία, τα οποία όλο ένα και περισσότερο προγράμματα σχεδιάζουμε στο Υπουργείο Εργασίας για τους νέους, είναι στην κατεύθυνση όσων μιλάτε, όσων ήδη αναφέρετε, δηλαδή να ξαναγυρίσουν οι νέοι πίσω, να δώσουμε μια ελπίδα στους νέους, οι οποίοι πραγματικά έχουν απογοητευτεί. Με ένα επίδομα που δίνεται για τους άνεργους της νεανικής ανεργίας ουσιαστικά. Αυτό το 18-24 λύνεται το πρόβλημα. Να πάρουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που είναι στον ΑΕΔ και δεν έχουν πάρει το επίδομα και τους δίνεται αυτό το επίδομα. Δεν κάνουμε όμως μόνο αυτό καταρχήν. Δεν λύνει το πρόβλημα, σαφώς. Δίνουμε όμως μια ανάσα. Δίνει μια ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους νέους. Ένα μικρό κέφι, μια μικρή ελπίδα ώστε να ψάξει για εργασία, ώστε να βγει ξανά πιο ενθαρρυμένος. Και από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ αυτό ρωτάω. Αλλάζει και ο προσανατολισμός των προγραμμάτων πια. Δηλαδή, επιδοτείται, δίνεται κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν άνεργους επιδοτώντας τους. Αυτό ακριβώς σας είπα, ότι αλλάζει εντελώς το μείγμα πια της πολιτικής στην εργασία. Δηλαδή, θα επιδοτούμε συνεχώς και θα ενθαρρύνουμε και επιχειρηματίες να ανοίξουν νέες θέσεις για τους άνεργους κάτω των νέους άνεργους, αλλά και από την άλλη δίνουμε και ένα αντικίνητρο, δηλαδή σε όποιον έχει αδήλωτη εργασία ή χρησιμοποιεί απλήρωτους ή κρύβει μαύρη εργασία, στην περίπτωση ακόμη και όταν πιαστεί σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα, να μπορεί υπό τον όρο ότι τον κάνει μόνιμα εργαζόμενο πλήρους απασχόληση. Αυτό είναι η διόρθωση των προστήμων. Είναι μια αλλαγή στην αντιμετώπιση των επιχειρήσεων που έχουν και συλλαμβάνονται από τους μηχανισμούς σας με εργαζόμενους που είναι μαύροι, όπως τους λέμε, είναι ανασφάλιστοι. Σε αυτή την περίπτωση θα δίνετε το δικαίωμα στον επιχειρηματία να έχει λιγότερο πρόστιμο, μικρότερο πρόστιμο, με την προϋπόθεση να προσλάβει κανονικά τον εργαζόμενο. Ακριβώς. Και... από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή? Αυτό θα ψηφιστεί αυτές τις μέρες και θα τεθεί σε εφαρμογή. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσετε όλοι είναι ότι όλη η προσοχή μας είναι πια στην εργασία, με κίνητρα και αντικίνητρα. Το ότι φτιάξαμε το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο πια είναι εξοπλισμένο με όλα εκείνα τα ηλεκτρονικά δεδομένα και στοιχεία που μπορεί να αντιμετωπίζει και να προβλέπει, αν θέλετε. Έχει προσωπικό, κυρία Φωτίου.
Δηλαδή να βγει έξω να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Σίγουρα δεν έχει όσο θα θέλαμε, αλλά από εκεί που το παραλάβαμε, σε μια κατάσταση πλήρους διάλυσης, το έχουμε ανασυγκροτήσει, το έχουμε ενισχύσει, δουλεύει καταπληκτικά όλο αυτό τον καιρό. Σήμερα ενισχύεται ακόμη με νέα πληροφοριακά συστήματα που θα του επιτρέψουν να προβλέπει, ακόμη και να προβλέπει όλες τις ατασταλίες και τις παρανομίες της αγοράς, να τις εντοπίζει και να τις προβλέπει. Επομένως, η κανονικότητα, το γύρισμα, να γυρίσουμε στην κανονικότητα στην αγορά εργασίας, για μας είναι πρώτο μέλημα. Παράλληλα, πρώτο μέλημα, να δώσουμε ένα σήμα προς όλες τις επιχειρήσεις, ότι πρώτον, τελείωσε η προηγούμενη περίοδος, και δεύτερον, έχουν ωφέλη να δουν υπό τον όρο ότι πρημοδοτούν και εκείνη την νεανική εργασία και υπό τον όρο ότι γυρίζουν σε μια κανονικότητα. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα αυτής της περίοδου που θα συνεχιστεί. Και το μεγάλο στοίχημα, αν θέλετε, κύριε Φωτίου. Ναι. Εκ του αποτελέσματος θα κριθείτε. Αποπροθέσεις καλά. Αλλά το θέμα είναι να το δούμε και στην πράξη, να μειώνεται πολύ περισσότερο βλέπετε, η ανεργία. Έτσι. Κάθε κίνηση που κάνουμε είναι εμβληματική. Μας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι είναι πυροτεχνήματα. Αν όμως το παρατηρήσετε, ψίχουλα. Και ψίχουλα, δεν πειράζει, ψίχουλα 400 ευρώ, όταν εκείνοι κάναν τον κατώτατο μισθό 430 για τον πρωτοεισερχόμενο. Εδώ πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά στους παραλογισμούς της αντιπολίτευσης. Κυρία Φωτίου, μου απαντάτε και σε κάτι και θα επιστρέψω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επειδή βλέπω κάποιους τίτλους σχετικά με το κοινωνικό μέρισμα, μέχρι τώρα υπήρξε και στο παρελθόν μια επιδοματική πολιτική και από αυτούς που σας κατηγορούν σήμερα. Απλώς δεν υπήρχε μια βάση δεδομένων με τους πραγματικά ανήμπορους, με αυτές τις ομάδες τις κοινωνικές που έχουν όντως πρόβλημα, και ένα επίδομα που δινόταν το παίρναν και διάφοροι άλλοι. Βλέπω τώρα ότι αρχίζει και αναπτύσσεται μια λογική. Είχαμε πάρει κάποια μηνύματα τέτοια περίεργα, ότι πήραν το κοινωνικό μέρισμα και πολλοί αλλοδαποί. Και το βλέπω. Εντάξει, αν πληρούν τα κόστα τα πάρουν αλλοδαποί, αν είναι εργαζόμενοι άνθρωποι εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, όταν κάνεις δήλωση φορολογική για 5 χρόνια, είσαι μόνιμος κάτοικος, θεωρείσαι αυτού του κράτους. Έχεις όλες τις υποχρεώσεις και τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνω αυτό τον ιδιότυπο ρατσισμό που αναπτύσσεται. Όμως, για να μην στενοχωριούνται πάρα πολύ όλοι όσοι θέλουν να λένε ότι όλο το πήραν οι αλλοδαποί. Το έχω ακούσει και αυτό, ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τα στοιχεία της ΙΔΙΚΑ δείχνουν ότι πάνω από το 91-92% το πήραν αυτό που λέμε Έλληνες, όχι ξένοι. Από αυτούς η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα, από τους ξένους που εργάζονται μόνιμα στη χώρα μας, είναι Αλβανοί, πασίγνωστο αυτό, και όλοι οι άλλοι έχουν πάρει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ήθελα όμως να πω ακόμη 2 κουβέντες για όλη αυτή την, αν θέλετε, υποκριτική στάση της αντιπολίτευσης. Άνω τελεία, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με αυτό, αλλά και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, γιατί αναλαμβάνεται πρωτοβουλία σχετικά με την υιοθεσία, που είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο για την Ελλάδα, καθώς κανείς μέχρι σήμερα δεν λειτουργήσε με τρόπο ώστε να είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στα ιδρύματα και υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς, μελλοντικοί, ενδυνάμει γονείς, που θα ήθελαν να τα πάρουν αυτά τα παιδιά στο σπίτι τους, αλλά λόγω των διαδικασιών και γραφειοκρατίας, δεν ξέρω, Αγγιλός, θα μας τα πείτε εσείς, δεν είναι εφικτό. Τώρα κάτι γίνεται, κάτι προσπαθείτε να κάτι κάνετε. Κάτι αλλάζει. Πάμε να δούμε τίτλους ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Χριστακάκη και επιστρέφουμε την κυρία Φωτίου.